πόσο κοστίζει η μία ζάντα σε ένα Toyota Yaris GR. 3.200. Φεύγω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ είναι να μείνεις μία μέρα να λυσάξεις και να βγεις μόνο όταν λιώσουν τα λάστιχα. Το αυτοκίνητο που όλοι περιμέναμε. Ένα αυτοκίνητο για petrolheads, ένα αυτοκίνητο το οποίο όταν το φανταζόμαστε, όταν το κοιτάζουμε στις φωτογραφίες, πραγματικά αρρωσταίνουμε. Ένα αυτοκίνητο που νομίζουμε ότι είναι καθημερινό, αλλά είναι για να το βάλεις απευθείας στις ειδικές διαδρομές. Και για ποιο αυτοκίνητο μιλάω? Γι' αυτό! Το Toyota Yaris GR! Toyota Yaris GR και Σταύρος Αναμόλ μαζί μου εδώ πέρα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σας, καλησπέρα. Τώρα, ποιος είναι ο Σταύρος Αναμόλ? Δεν το ξέρουμε, ποιος είναι? Δεν το ξέρω, τη μάνα του. Ωραία, άρα παίρνουμε να το μάθουμε. Ασχολούμαι από το 86 σε αγώνες. Έχω κάνει 7 ακρόπολες, 5 ρεματισμούς και αρκετούς μικρούς αγώνες στην Ελλάδα. Αλλά εδώ και 3-4 χρόνια τρέχω στο εξωτερικό, Ιταλία και Αγγλία, με μικρά αμάξια. Γιατί είναι καλύτερα, πιο ασφαλέστερα και δεν σε ξέρουν τη μάνα σου. Ωραία. Πάμε τώρα. Εδώ έχουμε ένα Toyota Yaris GR. GR, βέβαια. Και δίπλα έχουμε ένα Toyota Yaris, όχι GR. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω, ψιλομοιάζουν ίδια. Δεν έχει διαφορά, το ίδιο και τα δύο. Άρα περίμενε. Μόνο που αυτό έχει κοντά στα 300 άλογα και αυτό έχει λίγο λιγότερα. Πες μας, τι είναι το Toyota Yaris GR. Είναι ένα αμάξι θεϊκό, ένα αμάξι που παντρεύτηκε με το Μάκινεν μαζί με τον Χιροχίτο, τον πρόεδρο της Toyota πριν από κάποια χρόνια και φτιάξανε αυτό το τέλειο αμάξι που δυστυχώς θα πεθάνω και δεν θα το μάθω. Τόσο αμάξι, πολύ, με τρομερές δυνατότητες, πάρα πολλές δυνατότητες. Εσύ λες ότι είναι ένα αμάξι καταπληκτικό. Πάρα Εγώ θεωρώ ένα αμάξι καταπληκτικό αν έχει χώρους, αν είναι τετρακίνητο, αν μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο το Yaris? Τι είναι? Αγωνιστικό αυτοκίνητο, έχει πολλά άλογα. Τι κινητήρα φοράει? 1618. Κυβικά εκατοστά. Ναι. Τρικύλινδρο. Και τρικύλινδρο. Τρικύλινδρο. Πόσα άλογα είναι? Για την Ευρώπη 2,61. Και το οποίο είναι 2,74-2,73 για τις άλλες χώρες εκτός Ευρώπης λόγω του ρήπου. Και μπορεί να φτιαχτεί και μέχρι 400 άνετα. Επιδόσεις? Επιδόσεις, από ό,τι ξέρω, ακόμα είναι καινούριο, το στρώνουμε, στα 105,5. Και τελική? Τελική, επειδή έχει περιοριστεί στα 2,30. Ερώτηση. Αλλά χωρίς περιοριστεί μπορεί να πάει. Επειδή εσύ τρέχεις αγώνες πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πώς σημαντική είναι η τελική ταχύτητα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Σημαντική είναι. Με ποια έννοια είναι? Δηλαδή στα αγωνιστικά βλέπεις τα βήματα τους είναι 188-190, αλλά είναι άλλη οδήγηση. Εδώ πρέπει να τα απλώσεις λίγο. Οπότε το 230 που πάει αυτό είναι πολύ καλή. Τα μαζεύει πολύ γρήγορα γιατί έχει κοντό βήμα. Πρέπει όμως να το σέβεσαι. Είναι ξεχωριστό σε σχέση με το απλό Yaris. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έχει 15-20.000 ευρώ. Μάλιστα. Πόσο κοστίζει αυτό το συγκεκριμένο, όπως το βλέπουμε, πόσα χρήματα έχεις δώσει? 50.000 ευρώ για το Toyota Yaris. Ναι. Δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά άμα μπεις μέσα και το οδηγήσεις, θα πεις χαλάλι. Μαζί με την τιμή θέλω να μου πεις και μία άλλη τιμή. Πόσο κοστίζει η μία ζάντα σε ένα Toyota Yaris GR? 3.200. Φεύγω. Ναι. Σταύρο, τι μηχανικό κυβότιο έχει? Εξάρι. Θα το ήθελες σε αυτόματο διπλού συμπλέκτη? Όχι. Γιατί? Γιατί όχι, γιατί ακόμα δεν έχω γεράσει για να έχω αυτό το πράγμα. Είναι τετρακίνητο? Βεβαίως. Πώς μοιράζεται η τετρακίνηση μπρος-πίσω? Μπρος-πίσω έχει τρία μενού. 40-60, 30-70, 50-50. Τι είναι το 30-70? 30-70 μπροστά, 30-70 πίσω. Η δύναμη, Ναι. Τι φρένα φοράει? 3.35 μπροστά, νομίζω. Είναι καλά. Δυνατό. Πιο πολύ σ' αρέσει η οδήγηση, έτσι, από το να σκέψεις με τα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, ναι. Να μπω μέσα και να πάω στο περίπτερο και να πάω και στη Ριτζόνα. Κάνει για περίπτερο, να πηγαίνεις να πιάνεις τσιγάρα? Είναι νυχτής.
Κάνει και για αγώνες όσο και για. Όσο πιο γρήγορα πας στο περίπτερο, τόσο πιο γρήγορα κάνεις και την ανάβαση ριτσόνας. Τι σου αρέσει πιο πολύ στο Toyota YaRGR? Όλα και τίποτα. Ποιο είναι το τίποτα? Το τίποτα είναι ότι μπαίνεις μέσα και αγχώνεσαι γιατί οδηγείς ένα τάγκ. Άρα θα έλεγες ότι πρόκειται για μια πολεμική μηχανή? Ναι, η οποία δεν φαίνεται. Είναι μια γυναίκα η οποία θέλει πολύ προσοχή που θα την ακουμπήσεις. Είναι το κατάλληλο αυτοκίνητο για τους petrolheads αυτό? Βεβαίως. Και μακράν και για πολύ καιρό. Σταματάς το φανάρι και το βλέπει ο περίεργος. Κι εγώ περίεργος δηλαδή είμαι. Τι σου λέει? Αμάν, τι πράγμα είναι αυτό? Αληθινό είναι? Που σκοτά φτερά, τι είναι αυτό? Δεν σε ρωτάνε πού το βρήκες? Ναι, πού το βρήκες? Λέω ρε παιδιά, σε καταμπαλιατζή το βρήκα. Το πιστεύουν ότι είναι το GR? Όχι. Δεν σου λένε πάτα γκάζι, τι σου λένε? Και που το διαβάζουν λέει το βάλεις εσύ το αυτοκολλητάκι. Δεν το πιστεύουν, γιατί είναι ένα μάξι το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στην αγορά. Πάτα γκάζι σου λένε? Πατάω, αλλά. Toyota YaRGR, σε ποιους απευθύνεται? Σε αυτούς που ξέρουν να οδηγήσουν. Προς Θεού, οι μικροί να το σεβαστούν, γιατί μπορεί να γίνουν μεγάλα λάθη. Δεν είναι ένα ραλί, είναι ένα αμάξι το οποίο θέλει αρκετή δουλειά. Αν δουλέψουν, χαλάλι τους θα τους πάει πολύ καλά. Αλλά να το σεβαστούν, γιατί θα έχουν πρόβλημα αν νομίζουν ότι είναι ένα απλό αμάξι. Και προπόνηση στην πίστα? Αρκετή προπόνηση σε πίστα ή οπουδήποτε σε κλειστό πάντα δρόμο. Ανοιχτό δρόμο, όπου και να φύγουν να μπορούν να το μαζέψουν. Άρα ξεκινάμε σε ανοιχτούς δρόμους, κλειστούς δρόμους, σε πίστες, απλώματα. Το αμάξι να απλωθεί, να είναι όσο μπορεί πιο μακριά. Και σιγά σιγά θα το μάθουν. Το σέβεσαι και προχωράς. Ωραία. Πήγαινε τώρα στην άκρη. Ήρθε η σειρά μου. Θες να σου μιλήσω για το εσωτερικό? Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Γιατί αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι, δεν σε ενδιαφέρει πως είναι ρε παιδί μου. Δεν θα πεις α, καλή ποιότητα, τι ωραία οθόνη. Το μόνο που σε ενδιαφέρει να πατήσεις το κουμπί. Ακούς, ακούς. Μην μας βλέπεις. Πω. Σαν καρτάκι είναι. Τι θόρυβος είναι αυτό? Εσύ απίστευτος, ε! Αποστολή, ένα τέτοιο πρέπει να πάρεις. Ρε εσύ, αυτό είναι το αμάξι που σου δίνει χαρά! Έλα, δώσε! Δώσε! Το πάγαμε! Έλα, κανονάκι! Αυτό είναι πανίσχυρο! Πανίσχυρο! Δες ότι ωραίο που μπαίνει. Δεν το καταλαβαίνεις και γόνεται το μεταξύ όσο γυρίζει στην πίστα, δες πως ανεβάζει. Φρένα. Εντάξει, καμία σχέση με όλα τα αυτοκίνητα γρήγορα τα οποία ξέρουμε, τα μικρά. Αυτό είναι παιχνίδι, έτσι, πραγματικό. Φυσικά για αυτούς που ξέρουνε. Εντάξει, εδώ είναι να μείνεις μία μέρα να λυσάξεις και να βγεις μόνο όταν λιώσουν τα λάστιχα. Ρε εσύ. Σταύρο, τα λέμε, έτσι. Να σου δώσω ένα άλλο αμάξι που έχω να φύγω εγώ με αυτό. Εμείς θα το πάρουμε. Βέβαια, Σταύρο, τώρα, ωραία. Τι τραβάω με αυτό να δω. Πανίσχυρο!
κανονάκι. Παιχνίδι, έτσι, πραγματικό. Ένα τέτοιο πρέπει να πάρει.